Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και το σημερινό είναι ένα haul, παύλα PR unboxing βίντεο, καθώς θα σας δείξω αφενός τι περιέχεται στα κουτιά με τις παραγγελίες που έκανα μετά το τέλος του No Buy, της εξάμηνης περίοδου δηλαδή κατά την οποία δεν αγόρασα καθόλου καλλυντικά και προϊόντα μακιγιάζ, εκτός από αυτά που μου τελείωσαν, και θα σας δείξω και αρκετά προϊόντα τα οποία μου ήρθαν ως PR, για να κάνουμε review δηλαδή σε αυτό εδώ το κανάλι. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο σας έχω giveaway και έχω χωρίσει τις ενότητες με τον εξής τρόπο. Λοιπόν, πρώτα θα σας δείξω τα προϊόντα μακιγιάζ που αγόρασα, μετά θα σας δείξω τα προϊόντα skincare που αγόρασα, αμέσως μετά, ξεκινώντας τα προϊόντα PR, θα σας δείξω τι περιέχεται στο κουτί με τα προϊόντα που θα κερδίσετε στο σημερινό giveaway και θα συνεχίσουμε με το PR unboxing. Αν δεν έχετε εγγραφτεί ακόμα στο κανάλι, τι περιμένετε? Κάντε το τώρα, πατήστε το κουμπί εγγραφή ή το subscribe, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ότι ξέρω ότι διανύουμε όλοι μια πολύ δύσκολη και περίεργη περίοδο. Οι λόγοι για να μην είμαστε καλά ψυχολογικά πληθαίνουν, δυστυχώς. Το θέμα είναι όμως να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί αυτά τα πρόσωπα μπορεί να μας στηρίξουν και, παιδιά, είναι όλα εδώ, όλα στο μυαλό. Το θέμα είναι ότι ό,τι και αν σας στεναχωρεί, τίποτα, εκτός από τα θέματα υγείας βέβαια, δεν παραμένει άλυτο. Σίγουρα θα βρείτε κάποια λύση και δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε και όλα τόσο πολύ βαριά, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις, φιλοσοφίες μας λες, στην πράξη πώς το κάνουμε? Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας θα πρέπει να το δουλέψει με τον εαυτό του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το Beauty Bay για να μην καθυστερώ. Και θα σας πω ότι αγόρασα από Nude Sticks, γιατί το είχαμε συζητήσει, αρκετά προϊόντα. 1, 2, 3, 4 για την ακρίβεια. Λοιπόν, η Nude Sticks συσκευάζει τα προϊόντα της μέσα σε αυτά τα τενεκεδένια κουτάκια, τα οποία ναι μεν είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χρηστικά εάν θέλεις να αποθηκεύσεις πράγματα ή να μεταφέρεις τα στίξ σου σε μια εκδρομή, σε ένα ταξίδι μαζί, γιατί ανοίγοντάς τα έχεις και ένα πολύ ωραίο καθρέφτη. Το θέμα όμως είναι ότι θα έπρεπε να έχεις την επιλογή αν θέλεις να αποκτήσεις αυτά τα τενεκεδένια κουτάκια, γιατί εμένα τα παραπάνω από 1-2 μου είναι άχρηστα. Και ναι, μεν ανακυκλώνονται, τουλάχιστον στη μεριά που δεν έχουν τον καθρέφτη, γιατί για αυτή τη μεριά δεν είμαι σίγουρη πώς μπορεί να δουλέψει αν δεν βγάλεις τον καθρέφτη για να τα ανακυκλώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον να λέμε: OK, ανακυκλώνεται, οπότε θα το βάλουμε σε αυτή τη συσκευασία. Λοιπόν, τα προϊόντα που πήρα είναι αυτό εδώ το Nude Stick, το οποίο δεν έχω καταφέρει, παιδιά, να ανοίξω. Το τραβάω, το ξανατραβάω, δεν ανοίγει με τίποτα, λες και είναι κολλημένο. Έχω στείλει μήνυμα στο Beauty Bay, μου είπαν να του στείλω ένα βίντεο. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το ανοίξω στο βίντεο που τους έστειλα και ελπίζω να μου στείλουν μια αντικατάσταση, γιατί δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Πήρε επίσης αυτό εδώ το Bondi Bay All Over Face Bronzer, το οποίο είναι φανταστικό, είναι matte, έχει αυτή εδώ την απόχρωση και το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, με έχει βολέψει απίστευτα. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι, το οποίο εμένα δεν με βολεύει καθόλου, γιατί θεωρώ ότι κουνάει το foundation που έχω από κάτω. Πήρε επίσης ένα ρούζ στην απόχρωση Sunset Strip, θα το σουατζάρω και αυτό για να το δείτε. Είναι φανταστική απόχρωση και αυτό το έχω βάλει ως ρούζ σήμερα στο πρόσωπό μου. Και αυτό με έχει βολέψει, γιατί είναι matte και όχι πολύ κρεμώδες ώστε να λιώνει, αλλά τόσο κρεμώδες ώστε να μπορώ να το μπλεντάρω. Και πήρα και ένα προϊόν για τα χείλη, το οποίο λέγεται Magnetic Matte Lip Color και είναι στην απόχρωση Capri. Αυτό το φανταστικό χρώμα, που δεν είναι αυτό που φοράω σήμερα στα χείλη μου. Αν θέλετε να μάθετε ποιο φοράω, θα το δείτε στη συνέχεια. Να σας πω ότι το μολύβι έρχεται επίσης με τη δική του ξύστρα στη συσκευασία και ότι από το Beauty Bay πήρα επίσης το γνωστό και αγαπημένο Revolution Conceal and Define Concealer, το οποίο μου τελείωσε και το έχω ευχαριστηθεί άπειρα, και πήρα και αυτό εδώ το καινούριο, το Conceal and Hydrate, το οποίο είναι και μεγαλύτερη συσκευασία, νομίζω ότι το πήρα όμως σε απόχρωση πολύ ανοιχτόχρωμη. Θα δείξει, τέλος πάντων, αν θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω τελικά σε μίξη με το άλλο ίσως. Πήρα επίσης αυτή εδώ την πούδρα από Revolution, λέγεται Infinite Loose Powder. Σας την είχα δείξει νομίζω, που έχει και νιασυναμίδη που λέγαμε. Και πήρα και αυτό εδώ το αποσμητικό, το Yes To Detoxifying Natural Charcoal Deodorant. Είναι δηλαδή αποσμητικό με άνθρακα σε stick. Είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι περίμενα, παιδιά. Αυτό είχε νομίζω 3,5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και είναι αυτό το τεράστιο stick, το οποίο έχει πολύ έντονη μυρωδιά.
Αλλά όταν τη βάζεις πάνω σου, δεν μυρίζει τόσο έντονα, ενοχλητικά δηλαδή. Μυρίζει τόσο όσο και νομίζω ότι κάνει δουλειά, γιατί το έχω δοκιμάσει τώρα 2-3 μέρες. Ωστόσο, θα σας κάνω review για αυτά ή μάλλον θα τα δείτε όσα μου άρεσαν περισσότερο σε βίντεο με αγαπημένα σίγουρα. Πάμε στην παραγγελία μου από Marc Jacobs Beauty, η οποία ήρθε αθικτή και νομίζω ότι πήρα όλα αυτά που σας είχα πει ότι θα παραγγείλω. Λοιπόν, αυτό είναι το Cream and Sugar Nude Lip Trio. Θα το ανοίξω να σας δείξω μόνο πόσο mini είναι όντως, αλλά προτιμώ, όπως σας έχω ξαναπεί, να παίρνω τις mini συσκευασίες παρά να αγοράσω κάτι που τελικά δεν θα μου αρέσει και να έχω δώσει και ένα σκασμό λεφτά. Λοιπόν, έχουμε ένα μολύβι για τα χείλη σε πολύ πολύ nude απόχρωση που το γυρνάς, δεν χρειάζεται ξύσιμο και βγαίνει. Έχουμε επίσης ένα τελείως nude προς χρυσό lip gloss και ένα κραγιόν το οποίο θα το σπατσάρω στο χέρι μου να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ, το Cream and Sugar. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία nude απόχρωση, ειδικά με ένα λίγο πιο σκούρο μολύβι εγώ θα τη φορούσα και είναι καταπληκτική. Επίσης, πήρα αυτά τα δύο μολυβάκια για τα μάτια, το καφέ το φοράω σήμερα, το έχω χρησιμοποιήσει με ένα πινελάκι για να κάνω αυτή τη γραμμή eyeliner στα μάτια μου, κυλάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία χρωστική, δεν παιδεύεσαι για να βγάλεις το χρώμα και είναι στην ίδια φιλοσοφία με το μολύβι των χιλιών, δηλαδή το γυρνάς για να βγει, πράγμα που στο μολύβι των ματιών δεν ξέρω αν μ' αρέσει ιδιαίτερα, γιατί καμιά φορά το θέλω πάρα πολύ μυτερό. Αλλά οκ, νομίζω ότι θα το κάνω να δουλέψει. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα φοράω την Velvet Noir μασκάρα. Έλαβα αυτό εδώ το mini δείγμα. Επειδή αγόρασα τη μεγάλη μάσκαρα, αυτή εδώ, την At Last. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμη την μεγάλη και δεν μπορώ να ανοίξω και το κουτάκι. Αλλά από την Velvet Noir δηλώνω εντυπωσιασμένη. Δύο φορές την έχω περάσει στις βλεφαρίδες μου και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Είχατε δίκιο όσοι μου είπατε ότι είναι καταπληκτική. Αυτή είναι λοιπόν η καινούρια μασκάρα του Marc Jacobs. Θα ανοίξω και τα βουρτσάκια για να τα δείτε το ένα δίπλα στο άλλο. Και να δούμε αν καταλάβουμε κάποια διαφορά. Αυτό είναι σαφώς πιο λεπτό και αυτό έχει μια ιδιαίτερη καμπυλότητα της Velvet Noir. Νομίζω ότι αυτή θα μου αρέσει περισσότερο και όταν δοκιμάσω την άλλη, αλλά θα δούμε, ο χρόνος θα το δείξει. Συνεχίζω με την παραγγελία που έκανα από MAC, αγόρασα το κλασικό και αγαπημένο Fix Plus, γιατί δεν μπορώ να ξεμείνω παιδιά ποτέ από το συγκεκριμένο spray. Είναι με τη μυρωδιά καρύδας το συγκεκριμένο. Επίσης πήρα αυτό εδώ το κραγιόν που είναι η κλασική πολύ κόκκινη απόχρωση της MAC, η Ruby Woo, την οποία εγώ δεν είχα δοκιμάσει ποτέ και δεν έχω φορέσει ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό κόκκινο, το απόλυτο κόκκινο. Και πήρα και ένα μολύβι για να ταιριάζει με αυτό το οποίο είναι το Cherry. Και άλλο ένα μολύβι, το Whirl, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου. Και μου έκαναν δώρο αυτό εδώ το λαδάκι για να αφαιρείς το μακιγιάζ. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Και θα σας πω τη γνώμη μου. Πάμε να προχωρήσουμε στην Jo Malone London και το κράτησα το κουτί έτσι κλειστό για να δείτε τι ωραία συσκευασία μου ήρθε. Λοιπόν, αγόρασα το Lavender Set, κάπως έτσι νομίζω το λέει. Το συγκεκριμένο το πήρα από τα Galerie de Beauté, δεν το βρήκα σε άλλο κατάστημα. Εκτός αν πάτε στη Γλυφάδα, στο κατάστημα της Jo Malone βέβαια, εκεί ίσως να το βρείτε. Ήρθε λοιπόν αυτό εδώ το πολύ ωραίο νεσεσεράκι στο χρώμα της λεβάντας, το οποίο έχει μέσα ένα κερί στη μυρωδιά English Pear and Freesia. Επίσης έχει μία κολόνια στην μυρωδιά Silver Birch και Lavender. Η λεβάντα εμένα, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, ότι με τρελαίνει και θα την ψακάσω. Αχ! Και τώρα πάνω μου, γιατί πάντα όταν είμαι στο σπίτι φοράω κολονιά και σήμερα επίτηδες δεν έβαλα για να έρθει αυτή η στιγμή. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να την περιγράψω τη μυρωδιά, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και έχει ακόμη και το τρίτο προϊόν που περιέχεται σε αυτό το set, είναι αυτό εδώ το Lavender and Musk Pillow Mist. Όπως βλέπετε, λείπει λίγο γιατί το έχω χρησιμοποιήσει. Στο μαξιλάρι σας αυτό το ψεκάζεται και είναι η πιο χαλαρωτική μυρωδιά ever. Κοιμάστε σαν πουλάκια με το συγκεκριμένο. Αυτά λοιπόν. Α, και μου έστειλαν και ένα δείγμα από την Water Lily Cologne που κι αυτό ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πάμε τώρα σε skincare και στην παραγγελία που έκανα από τα Sephora. Πρώτον πήρα αυτό εδώ το Liquid Gold από την εταιρεία AlphaH. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του skincare μου. Είναι η πιο ωραία λοσιόν με οξέα που εγώ προσωπικά έχω δοκιμάσει και μου ταιριάζει. Και είχε μισή τιμή, το αγόρασα 20 ευρώ. Και επίσης παραγγείλα αυτό εδώ το σετάκι από Ulla Hendrickson. Τι συνέβη τώρα με αυτό το σετάκι? Στο site έγραφε ότι περιέχονται σε αυτό
τρεις συσκευασίες των 30 ml. Ωστόσο, εγώ έλαβα μία συσκευασία των 15 ml και δύο των 7 ml. Όπως ακριβώς μου είχε πει και η Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, σε σχόλιο που μου είχε αφήσει στο προηγούμενο βίντεο που σας είχα μιλήσει για αυτό εδώ το σετ και σας έλεγα ότι θέλω να το αγοράσω. Πράγμα που μας δείχνει ότι το λάθος αυτό που μου είπαν ότι έγινε στο site των Sephora, γιατί επικοινώνησα μαζί τους και γραπτός και τηλεφωνικός, υπήρχε πάρα πολύ καιρό, υπήρχε τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, μη σας πω 3, από τη στιγμή που η Χριστίνα είχε κάνει την παραγγελία και μέχρι να λάβω και εγώ αυτό εδώ. Διορθώθηκε ωστόσο το λάθος, βέβαια εγώ δεν έλαβα καμία αποζημίωση, ήθελα να έχω το σετ με τα 3x30, αλλά αυτό δεν διατίθεται στο site, δεν υπάρχει προς πώληση. Υπάρχει μόνο αυτό. Και ο μόνος τρόπος που μου είπαν ότι μπορώ να πάρω τα χρήματα μου πίσω ήταν να επιστρέψω αυτή τη συσκευασία και να μου βάλουν τα χρήματα στην κάρτα που χρησιμοποίησα. Ωστόσο, επειδή θέλω να δοκιμάσω αυτά τα προϊόντα πραγματικά, κράτησα τη συσκευασία και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η άλλη με τα σωστά ml. Πάμε σε ένα σετάκι το οποίο αγόρασα από Elixir Skin, από το Asos το πήρα αυτό, asos.com, γιατί έχει και κατηγορία beauty εκτός από φανταστικά ρούχα και σκουλαρίκια, και τα σκουλαρίκια μου είναι από το Asos, είναι από την εταιρεία Aurelia, ήταν στην ίδια παραγγελία με αυτό εδώ και είναι το Good Skin Trio Mini Set. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τι περιέχει, γιατί αυτό πραγματικά περιέχει τρεις συσκευασίες των 30 ml, ευτυχώς. Και την πρώτη ίσως την ξέρετε, είναι η Vitamin C Paste, σας την έχω ξαναδείξει. Είναι μια μάσκα που κάνεις το πρωί όταν ξυπνάς με βιταμίνη C και εμένα με έχει ενθουσιάσει. Ήθελα λοιπόν να δοκιμάσω και το Universal Emulsion, που είναι κρέμα ημέρας και νύχτας, και serum λέει, base in one, ok, 3-1, και αυτό εδώ το καθαριστικό προσώπου που είναι και μάσκα αποτοξίνωσης και λέγεται Electro Gel Cleanser. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη, ανυπομονώ να σας πω τη γνώμη μου για αυτά. Και κανονικά θα είχα και άλλα πράγματα να σας δείξω από τις παραγγελίες μου, αλλά δυστυχώς δεν έχει έρθει η παραγγελία μου από το Look Fantastic και από το Cult Beauty, στις οποίες έχω βάλει τα αυτομαυριστικά για τα οποία συζητούσαμε και τελικά δεν πήρα αυτό που σας έλεγα, πήρα ένα άλλο. Και θα σας κάνω δώρο και ένα αυτομαυριστικό στο επόμενο βίντεο. Πάμε τώρα στο σημερινό giveaway και το λέω με τρελό ενθουσιασμό, γιατί αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία Messenian Spa. Μου έστειλαν λοιπόν πρόσφατα αυτό εδώ το κουτί, γράφει Every Summer Has a Story, το οποίο περιέχει πρώτον το αγαπημένο μου body yogurt, το οποίο παιδιά είναι μια ενυδατική κρέμα σώματος, τόσο δροσερή αλλά ταυτόχρονα τόσο ενυδατική και δεν σε βαραίνει καθόλου, δεν κολλάει, απορροφάται αμέσως. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό είναι στη μυρωδιά γιαούρτι και αλόι. Έχω επίσης, μιλώντας για αλόι, αλόε βέρα τζέλ 97% φυσικά συστατικά, το οποίο σας δροσίζει επίσης για μετά τον ήλιο, για εγκαύματα, για ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι ό,τι πρέπει. Σας έχω ένα αντιλιακό το οποίο κάνει για πρόσωπο και σώμα, είναι 2-1, έχει αντιλιακό δείκτη 30 και έχει γιαούρτι και καρότο. Η μυρωδιά του είναι καταπληκτική, δεν σε πνίγει, δεν σε ενοχλεί, είναι από αυτές τις πολύ ωραίες μυρωδιές που έχουν τα αντιλιακά και σου θυμίζει καλοκαίρι και επίσης απλώνεται καταπληκτικά και έχει σπρέι επάνω όπως βλέπετε. Και σας έχω και ένα shower gel, το οποίο επίσης είναι με γιαούρτι και αλόι και φυσικά βιολογικό ελαιόλαδο, έτσι νομίζω ότι όλα αυτά εκτός από το gel της αλόης περιέχουν βιολογικό ελαιόλαδο, ναι σωστά τα λέω. Αυτά λοιπόν τα 4 προϊόντα θα γίνουν δικά σας από τη Messenian Spa και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όταν επικοινώνησα μαζί τους για να σας χαρίσω αυτό εδώ το κουτί, μου είπαν ναι βεβαίως και με χαρά δέχτηκαν να έχουμε μία νικήτρια εδώ στο YouTube και μία νικήτρια στο Instagram. Οπότε αν έχετε account στο Instagram, ακολουθήστε με και εκεί για να λάβετε μέρος και σε εκείνο το giveaway. Καλή επιτυχία, τους όρους τους βρείτε στην περιγραφή και προχωρώ στο επόμενο PR πακέτο που έλαβα προσφάτως από την MAC. Και περνάμε στο πολύ ωραίο κραγιόν το οποίο φοράω σήμερα. Είναι ένα liquid lipstick, είναι όμως το Powder Kiss Liquid Lipstick, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Θα κάνετε λίγο υπομονή γι' αυτό. Αυτή η απόχρωση όμως, το Mallet Over που φοράω σήμερα στα χείλη μου, κυκλοφορεί στα κανονικά κραγιόν Powder Kiss και μπορείτε να την αποκτήσετε και εσείς, δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, επίσης μου έστειλαν δύο αποχρώσεις του Water Weight Concealer, ένα πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ωραίο concealer και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δύο πινέλα που, όπως ξέρετε, τα πινέλα της MAC
είναι εγγύηση. Έχω το 248 που βλέπετε είναι για να βάζετε αρκετή σκιά στα μάτια σας, και αυτό εδώ το πιο τριγωνικό, το οποίο είναι το 266S. Αυτά από την MAC. Τι άλλο έχω να σας δείξω? Γίνεται εδώ ένας χαμός. Πάμε στην NYX. Λοιπόν, η NYX έστειλε αρκετά πραγματάκια. Πρώτον, το PR πακέτο ήταν συγκλονιστικό, γιατί ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είχε μέσα, σκεφτείτε, και αυτές τις θήκες για παγάκια. Το οποίο τρελάθηκα μόλις το είδα. Είχε επίσης και αυτά εδώ τα παγάκια, τα οποία έχουν υγρό μέσα, για να μην αραιώνουν τα ποτά σου. Λοιπόν, να σας πω τα προϊόντα που ήρθαν λοιπόν σε αυτό το PR πακέτο. Πρώτον, έχουμε ενυδατική κρέμα, λέγεται για την ακρίβεια Daily Moisturizing Primer, με αντιλιακή προστασία 30, και είναι από τη σειρά Bear With Me, με κάναβη. Και έχουμε και το Radiant Perfecting Primer. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο, ανυπομονώ. Και ήρθε και αυτό εδώ το necessaire, το οποίο έχει ένα σωρό καλούδια. Θα το ανοίξω στα γρήγορα να σας τα δείξω. Έχουμε το αγαπημένο Tinted Skin Veil από τη σειρά Bear With Me. Νομίζω ότι αυτή η απόχρωση είναι ό,τι πρέπει για το χρώμα της επιδερμίδας μου αυτή την περίοδο. Είναι η True Beige Buff. Έχουμε επίσης ένα προϊόν για λάμψη, California Beaming. Αυτό εδώ είναι highlighter για πρόσωπο και σώμα σε υγρή μορφή, και βλέπω από την ίδια σειρά και το Glow Booster, μία πούδρα, εντάξει, θα γίνει χαμός από λάμψη. Επίσης έχουμε τρία προϊόντα για τα φρύδια, συγκεκριμένα δύο αποχρώσεις του Deep Shape Go, που είναι το καινούριο pomade της NYX, και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτό το τριγωνικό βουρτσάκι, νομίζω ότι θα με βολέψει πολύ. Και έχουμε και το κλασικό Fill and Fluff, αλλά αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι clear, ναι, δεν έχει χρώμα. Ενδιαφέρον. Και τέλος, δύο γκλιτεράκια βλέπω εδώ. Ανυπομονώ και αυτά, να τα δοκιμάσω. Και επίσης έχω και αυτό εδώ το πολύ λαμπερό lip gloss που λέγεται Diamond Drip. Αυτά από την NYX, αν δεν κάνω λάθος, και μας έμειναν κάποια αντιλιακά. Μου είχατε ζητήσει να σας κάνω βίντεο για αντιλιακά και δεν το έχω ξεχάσει. Απλά θέλω λίγο να οργανωθώ και να δω τι πραγματικά μου αρέσει και τι πραγματικά με βολεύει να χρησιμοποιώ. Θα σας πω ότι ήρθαν αυτά τα δύο από την Fresiderm, το New Velvet Technology Sunscreen Second Skin με SPF 50 για το πρόσωπο, και το Second Skin Technology Sunscreen Velvet για το σώμα. Αυτό το έχω δοκιμάσει και το πρόσωπο, είμαι ενθουσιασμένη. Περισσότερα σε επόμενο βίντεο. Και επίσης ήρθαν από τον Κορέ κάποια πραγματάκια. Αυτά εδώ, αυτό το σαπούνι για τα χέρια, το οποίο το χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν μου τα ξηραίνει καθόλου. Αντισηπτικό χεριών για άμεση απολύμανση. Thank you που μας σκέφτεσαι, Κορέ, γιατί αυτό το χρειαζόμαστε στη ζωή μας περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή. Επίσης ήρθε η θρεπτική κρέμα χεριών με αμυγδαλέλαιο και βούτυρο καριτέ. Εντάξει. Αυτή μου αρέσει να τη μυρίζω. Τέλεια. Και τέλος η αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα κόκκινο σταφύλι με SPF 50. Είναι επίσης από τις αντιλιακές που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και τις έχω ευχαριστηθεί πολύ. Αν δεν θέλω να βαφτώ το πρωί και θέλω μόνο λίγη ελάχιστη κάλυψη και λίγο να μου δώσει ομοιομορφία δηλαδή στην επιδερμίδα, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει. Όπως βλέπετε, στέγνωσε κιόλας, δεν είναι καθόλου λιπαρή. Και είναι ένα από τα αντιλιακά επίσης που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και ευχαριστιέμαι ιδιαιτέρως. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα προϊόντα τα οποία είχα να σας δείξω σήμερα στο haul και στο unboxing. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like πριν φύγετε και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε. Καλή επιτυχία στο giveaway. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!